Την Αλεξία Τασούλη θα απευθυνθούμε τώρα γιατί ο Ακάρ μπορεί να πήρε τη μεζούρα για να μετρήσει πόσο απέχει από τις τουρκικές ακτές το Καστελόριζο ή πώς είναι η έκτασή του. Αλλά αυτά είναι ανήκουστα πράγματα. Δεν μπορεί να σημαίνει επειδή είναι κοντά στην Τουρκία ότι δεν έχει δικαίωμα η Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ το Καστελόριζο. Γι' αυτό, Γιάννη, και οι ισχυρισμοί του Χλουσία Κάρ δεν γίνονται ασφαλώ αποδεκτοί και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Καστελόριζο, βάση του διεθνού δικαίου, είναι ελληνικό νησί και εφόσον κατοικείται, έχει δικαιώματα στι θαλάσσιε ζώνε, τα ίδια δικαιώματα που έχουν τα υπηρετικά εδάφη, ανεξαρτήτω μεγέθου, όπω είπε και εσύ, Γιάννη, και ανεξαρτήτω τη εγκύτε που έχει στι τουρκικέ ακτέ. Πάντω, η δήλωση αυτού του Χουλουσία Κάρ έρχεται να επιβεβαιώσει τι εκτιμήσει που υπάρχουν στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι και με τη νέα χρονιά δεν πρόκειται να βελτιωθούν οι Ελληνοτουρκικέ σχέσει. Γι' αυτό και ο κύριο Εδέντια, όπω είπε στου διπλωμάτε του, του κάλεσε να είναι σε επαγρύπνηση και τη νέα χρονιά, διότι μπορεί η εξωτερική μα πολιτική να κληθεί να αντιμετωπίσει και νέα δεδομένα από τη συμπεριφορά τη Τουρκία, Γιάννη.